Ωραία, μάγια μου. Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Είμαστε εδώ σήμερα με ένα unboxing. Περίπου. Λοιπόν, μας έστειλε μια εταιρεία ένα μήνυμα, η Armitech, και θέλει να μας στείλει ένα προϊόν της για να το δοκιμάσουμε, να το τεστάρουμε, να το χρησιμοποιήσουμε, να δούμε λίγο πώς είναι και τι κάνει. Με τι ασχολείται αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία ασχολείται με φακούς, πολύ υψηλής ποιότητας φακούς. Λοιπόν, μας έστειλε τον φακό που λέγεται Wizard C2. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός LED φακός. Έρχεται με όλα τα απαραίτητα, ας πούμε, τις απαραίτητες βάσεις για να το βάλετε είτε στη ζώνη είτε στο κεφάλι. Θεώρησε πως θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ για το ψάρεμα. Γιατί βραδινές ώρες που μου παραπονιέστε για τα θράψαλα, για τα καλαμάρια, για βραδινό spinning, για τέτοιες δουλειές. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω κάποιον φακό συγκεκριμένο που χρησιμοποιώ. Ο συγκεκριμένος φακός έχει μερικά πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Εγώ σας το προτείνω, θα έχει και ένα link κάτω στην περιγραφή που άμα θέλετε και αγοράστε μέσω αυτού, διότι θα μου δώσει και εμένα τη δυνατότητα να σας δείξω και άλλα προϊόντα από αυτή την εταιρεία. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είναι στα 1200 lumens, μπορεί να φωτίσει μέχρι και στα 108 μέτρα μακριά, μπορεί να λειτουργήσει υπό κανονικές συνθήκες 6,5 μήνες. Καταλαβαίνετε λίγο γιατί δύναμη μπαταρίας μιλάμε, έτσι δεν είναι ένας απλός φακός του εμπορίου. Λοιπόν, έχει φορτιστεί ο οποίος είναι μαγνητικός, που σημαίνει ότι δεν θα χαλάσει η θύρα του ή δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εννοείται πως έχουν ανταλλακτικά για τα πάντα, ό,τι και να συμβεί. Έχει 10 χρόνια εγγύηση. Αν πάθετε οτιδήποτε, 10 χρόνια εγγύηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έχει 18.650 μπαταρία λιθίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δυνατό είναι και πόση ώρα κρατάει. Όταν μας λέει 6,5 μήνες, είναι... Μισό λεπτό να περάσει το μηχανάκι. Μιλάμε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα για ένα φακό. Και σε 3 ώρες και 20 λεπτά μπορεί να φορτιστεί πλήρως. Εννοούμε να έχει αδειάσει τελείως, να φορτιστεί πλήρως. Λοιπόν, το έχω ανοίξει μόνο για να το φορτίσω. Επίτηδες δεν το άνοιξα περαιτέρω, για να μην χαλάσω τη συσκευασία. Μπορείτε να ψάξετε την σελίδα και να δείτε την ιστοσελίδα κάτω στο link. Armitech λέγεται. Έχουν πάρα πολλά προϊόντα. Μπορεί να χρειάζεστε ένα φακό για τη βάρκα ή οτιδήποτε. Ή ακόμη και για γενικής χρήσης, δηλαδή στο επάγγελμά σας ή οπουδήποτε. Εμείς αυτό τώρα που δείχνουμε θεωρείται κατάλληλο, είναι αυτό που μου προτείνανε σχετικά με το χόμπι μας. Okay. Επίσης να πω ότι είναι αδιάβροχο το συγκεκριμένο μέχρι τα 10 μέτρα. Έχει IP68, ανθεκτικό σε σκόνη, λάσπη και νερό και μπορεί να μπει μέχρι τα 10 μέτρα χωρίς να έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο φακός μας. Έχει πολλά moods, τα οποία δεν τα έχω ψάξει. Νομίζω έχει ένα αναβοσβήνι, έχει 3-4 σκάλες για το πόσο δυνατά το θέλουμε. Αυτή τη στιγμή το έχω βάλει στη μεγαλύτερη. Προφανώς δεν θα το καταλάβετε τώρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω. Λοιπόν, άμα το δείτε, είναι πολύ καλής ποιότητας αλουμίνιου. Πάρα πολύ καλής ποιότητας. Από ό,τι έχω καταλάβει, βγαίνει και η μπαταρία σε περίπτωση που χαλάσει. Θέλετε να την αλλάξετε, αλλάζει, δεν είναι δύσκολο. Βλέπετε και το φορτιστή μας είναι αυτό εδώ πέρα, με μαγνητικό πλαίσιο. Οπότε, μόλις το πλησιάζεις, κατευθείαν κουμπώνει. Να περάσει το μηχανάκι πάλι. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι συνέχεια έχω συσκευές που τις χρησιμοποιώ χρόνια, που είμαι ευχαριστημένος κλπ. Αλλά χαλάνε από το βάλε βγάλε το φορτιστή. Βέβαια, αυτό ούτε θα χρειάζεται να το φορτίζουμε τόσο συχνά, ούτε θα έχουμε αυτό το πρόβλημα γιατί είναι μαγνητικό. Παιδιά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα το δοκιμάσουμε. Όπως βλέπετε, είναι όλα πακεταρισμένα πολύ όμορφα. Αυτό, ας πούμε, είναι βάση κεφαλής. Έτσι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να βάλω το φακό και το λαστιχάκι εδώ πέρα. Και έχω ένα φακό κεφαλής.
Να σας πω ότι έχει και μαγνήτη κάτω στη βάση του φακού που χρησιμοποιείται για να κάνετε κάποια δουλειά, ακόμα και στα μάξι, μπορείς να το βάλεις στο καπό του αυτοκινήτου ή στο ψυγείο ή σε οτιδήποτε μεταλλικό μπορεί να κολλήσει και να στέκεται μόνος του. Σε πάρα πολλά λιμάνια στη χώρα μας έχει κάποιο είδος σίδερο κοντά, οπότε μπορεί να μας βοηθήσει κιόλας να το κολλήσουμε απλά εκεί πέρα και να το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα σας κουράσω. Έχει και τη βασούλα που είναι για τη ζώνη. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω ειδικά άμα δεν κάνουμε ολονύχτιο ψάρεμα, αλλά κάνουμε, ξέρετε, κάποιο πρώτες πρωινές ώρες ή σε ένα σημείο που είναι σκιερό, ας πούμε πρωί, εκεί θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα σας πρίξω άλλο. Προχωράμε να το δούμε σε ψάρεμα. Εγώ σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω ένα βραδινό ψαρεματάκι. Spinning. Αν έχουμε επιτυχία, εγώ θα έχω αυτό το φακό. Αν έχουμε επιτυχία, θα δείτε κιόλας πόσο καλά φωτίζει, πόσο δυνατός είναι, θα κάνω και κάποια πειράματα έτσι κι αλλιώς και θα σας δείξω πρώτο βιντεάκι, θα σας βάλω ένα ψάρεμα που έκανα πρόσφατα νυχτερινό για γοφάρια που δεν είχα φακό, δεν θα δείτε τίποτα, ενώ είχε φως γύρω γύρω αλλά πρακτικά δεν μπορούσατε να δείτε τίποτα γιατί το βράδυ οι κάμερες δεν τραβάνε πολύ καλά βίντεο, οπότε δεν σας κουράζω, αν θέλετε να το αγοράσετε χρησιμοποιήστε το link κάτω στην περιγραφή, θα δείτε έχει πάρα πολλά προϊόντα και θα βοηθήσετε και εμένα έτσι ώστε να δούμε και άλλα προϊόντα σαν αυτό. Δεν με πληρώνουν κάτι, μου το στείλαν απλά να το δοκιμάσω και να το χρησιμοποιήσω, που σημαίνει ότι είναι τόσο σίγουροι ότι ο φακός αυτός είναι φοβερός που σου λέει θα το πει μόνος του. Λοιπόν, είναι η πρώτη μου επαφή, θα το δούμε σήμερα το βράδυ, αν και είμαι σίγουρος γιατί το έχω ήδη δοκιμάσει όταν το φόρτισα λιγάκι μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Θα σας πω μόνο το εξής. Ναι, οκ, okay, είναι πολύ πιο ακριβό από οποιονδήποτε άλλο φακό κεφαλής μπορεί να βρείτε εκεί έξω, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο. Μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο είναι απόλυτα επαγγελματικό. Μπορεί να το έχει στη βάρκα για βράδυ, για παραγάδια, για οτιδήποτε. Μπορεί να το έχετε στο αυτοκίνητό σας σε περίπτωση ανάγκης. Χρησιμοποιείται για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι φτιαγμένο για ψάρεμα, έτσι. Αλλά αφού είναι αδιάβροχο και έχει τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορούμε να βγάλουμε όχι ένα, αλλά πολλά νυχτερινά ψαρέματα χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Και 10 χρόνια εγγύηση. Ό,τι και να πάθει, έχει 10 χρόνια εγγύηση. Τους το στέλνετε, σας στέλνουν καινούριο. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσο καλός είναι αυτός ο φακός και αν αξίζει τα χρήματά του. Λοιπόν, ελπίζω να έχει ψάρια. Από εδώ και πέρα το βίντεο. Ελπίζω να έχει ψάρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, σας το υποσχέθηκα και ήρθαμε νύχτα. Φέρε μια γνωστή φυσιονομία. Α, sorry, τι βλέπετε. Για δείτε τι. Μαλάκα. Όχι, δεν είναι δυνατός ο φακός, δεν είναι καλός. Μην τον αγοράσετε. Τα μάτια μαλάκα, τι. Λοιπόν, βλέπετε λίγο τι διαφορά κάνει, έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε και στην πράξη. Ξεκινάμε με μήνου, τσουρινόγια. Intruder νομίζω λέγεται αυτό. Νομίζω. Και πάμε να δούμε. Όχι, δεν είναι intruder. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ξέχασα. Τέλος πάντων. Ξεκινάμε με άσπρο μήνου και πάμε να δούμε. Παιδιά. Stinger 160 θα παίξουμε. Μισό να αλλάξουμε λίγο τη φωτεινότητα γιατί μου λένε ότι του τυφλώνω. Τώρα αυτή είναι η δεύτερη σκάλα. Θες να δέσεις τώρα. Ναι. Είσαι σίγουρος θες να δέσεις. Ναι, πολύ σίγουρος. Ένα... Μείον 5.000 θερμητές. Το έχουμε δει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο... σε ένα άλλο τσουρινόγια. Επικίνδυνο, σε βλέπω εσένα το βγάζεις με... Πάμε σε αυτό. Όχι, αυτό είναι όλα. EW37, 120, sinking. Για να δούμε. Λοιπόν, θα μας δείξει ο... θα μας δείξει ο Ζήσης. Πόσο καλές αλλαγές έχει στο τεχνητό του, για δείξε γιατί μας. Γιατί το νούμερο ένα γεγονός είναι να τις περιποιήσετε. Αυτά τα δύο είναι σε μια παλαμίδα. Δεν φαίνονται. Όχι, εγώ πιστεύω βέβαια μονάκι στο για να κολυμπάει καλύτερα το ψαράκι. Όχι, όχι, αυτό εδώ ήταν έτσι κάποτε. Τα δύο που λείπουν είναι μέσα σε μια παλαμίδα. Λοιπόν, πέρα από το γεγονός αυτό, σας δείξω λίγο το φακό. Απλά δείτε λίγο. Κάνει τη νύχτα μέρα. Βλέπετε πόσο μακριά φωτίζει. Παίζει να δω και το ψαράκι του Ζήσης που το έχει κολλήσει πάνω στο σκάφος κάπου. Πώς πήγε. Πώς πήγε. Κατά. Δεν θυμόμαστε κιόλας. Η σιωπή μας προς απάντησή σας. Εγώ και η σκιά μου. Περίμενε, περίμενε.
Δεν χρειάζεται σκιά. Όσο έχουμε το φακό. Όχι, θα βάλω τη μικρή σκάλα, ρε. Κοιτάξτε πώς αντιδρούν για το φακό, έτσι. Γιατί είναι λίγο φωτεινό. Α, μικρή σκάλα. Εδώ πάντα φαινόμαστε. Έλα που δεν φαινόμαστε. Φαίνεις. Α, φαινόμαστε. Σκατά πήγε. Πάλι. Ωραία. Σκατά μελάτα. Πολύ ωραία. Έχουμε δύο συνταγές λοιπόν μέχρι στιγμής. Όχι, εντάξει, πλάκα. Λοιπόν. Είχε, περάσαμε καλά, αλλά ψάρια δεν πιάσαμε. Ναι. Δεν μας βλέπουν το νερό, είναι λάσπη. Ναι. Εγώ έχασα καμιά. Πόσα χτυπήματα. 10, 15. Τρολάζει, υγεία. Τρολάζει, με πάω και ένα πινιρλί τώρα να πάντα υπάρχει επόμενη φορά και επόμενη βολή. Μ' άρεσε, Σοφία μαλάκα. Μοιράζει Σοφία. Μπράβο, μπράβο. Για κάποιον που δεν ψαρεύει συχνά. Έτσι κάνει και το κοράκι. Και για κάποιον που δεν έχει καθόλου καλάμι. Λοιπόν, εντάξει, φτάνει το. Να κλείσουμε το outro. Ναι, άντε, γεια σας, παιδιά. Άντε, καλές θάλασσες, καλές αναδύσεις.